γεια σας παιδιά, τσεκτεχνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα προϊόν το οποίο το έχω εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό στην κατοχή μου. Το συγκεκριμένο προϊόν είναι το... ένα τρίποδο της Blitzwolf, το BS7. Τα όνοματά τους είναι άθλια, θέα Δεν πρόκειται να βελτιωθούν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι. Το συγκεκριμένο το έχω εδώ και πάρα μα πάρα πολύ καιρό στην κατοχή μου. Και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω κάνει. Τώρα μην με ρωτάτε γιατί. Απλά έχω μεσολαβήσει διάφορα πράγματα. Και δεν έκατσα να το κάνω. Και συνειδητοποίησα εχθέ ότι αυτό είναι πολύ καλό τρίποδο και αξίζει. Έλεγα τώρα μετά από, τον τόσο καιρό, λέω τώρα σιγά για ένα τρίποδο να κάνω, να κάνω ολόκληρο βίντεο. Παίζει να το έχω πριν από τα Χριστούγεννα εδώ πέρα. Σχεδόν τρει μήνε. Και ήθελα να το χρησιμοποιήσω, αλλά δεν βόλεψε γιατί έχω κάνει άλλε πατάτε. Όπω βλέπετε εδώ πέρα την κάμερα, την έχω φτιάξει διαφορετικά. Θα σα δείξω κάποια στιγμή σε άλλο επεισόδιο τύπο και γιατί. Ε, και δεν το βρω, χρησιμοποίησα. Και καθόμουν χθε και χάζευα στο. Πού, σε κάποια. Στο Amazon, βασικά. Και καθόμουν χθε και χάζευα που λέγεται στο Amazon και έπεσε το μάτι μου το ίδιο πράγμα με πολύ πιο υψηλή τιμή από ό,τι τη Bleach Και μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί από ό,τι κατάλαβα όλα αυτά βγαίνουν πάνω κάτω από τα ίδια εργοστάσια. Οπότε τυπικά μοιάζουν πάρα πολύ. Αλλά να το δούμε όμω. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτό, είναι το τρίποδο από ό,τι έχω δει και έχω διαβάσει, έχει άρσει κριτικέ. Γιατί είναι αρκετά ποιοτικό, αρκετά στη και έχει και άλλα καλούδια. Και πάμε να δούμε τι είναι αυτά τα καλούδια που έχει μέσα. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε όμω με το τρυποδάκι αυτό καθ' αυτό. Είναι αρκετά μεγάλο. Τώρα θα μου πείτε, πέσαν πολλά πράγματα για ένα τρίποδο. Ούτε εγώ θα το περίμενα, είναι η αλήθεια. Αλλά α ξεκινήσουμε ένα-ένα. Μία μπαταρία. Έχει πρώτα απ' όλα μία μπαταρία. Γιατί το τρίποδο έχει μπαταρία. Θα το πούμε. Ε, από ό,τι ξέρω, έχει Bluetooth Κοντρόλερ μέσα το οποίο μπορείς να το συνδέσεις στο κινητό σου και να βγάζει διάφορα τέτοια και να βγάζει ε, φωτογραφίες και όχι μόνο επίσης έχει ένα manual μέσα το οποίο είναι αρκετά περιγραφικό ε, εντάξει θα πεις ένα manual για το τέτοιο κυρίως πιο πολύ για τις λειτουργίες bluetooth που έχει το συγκεκριμένο και όχι μόνο είναι σε διάφορες γλώσσες αρκετά απλό αλλά ας περάσουμε στο διατάφτα αυτό είναι το τρίποδο αυτό εδώ είναι ένας μια βάση η οποία από ό,τι κατάλαβα είναι για GoPro μηχανές και για οτιδήποτε άλλο έχει τέτοιο πλαίσιο έχω πολλά τέτοια κομμάτια οπότε ναι, οκ, okay, θα μπει μαζί με όλα τα υπόλοιπα ε, χρήσιμο είναι πάντως και, και πριν να περάσω στο τρίποδο αυτό καθεαυτό, έχει ένα κουτί μέσα. Το οποίο κουτί έχει αυτό εδώ το φιλαδιάκι προφανώ, το οποίο φαντάζομαι. Όχι, εντάξει, δεν έχει, μπα... έχει ένα barcode μικρό, ένα μίνι barcode. Και σου λέει για να μπει να υποστηρίξει και καλά την Blitzwolf. Έχει αυτό εδώ το πράγμα, το οποίο είναι βολικό. Ξέρει, καμιά φορά δεν έρχονται, πρέπει να το αγοράσει ξεχωριστά. Είναι υποτίθεται βάση πάνω στην οποία στερεώνεται η κάμερα ή το κινητό σου ή η action cam σου στην ουσία. Βέβαια, όπως το βλέπω, καταρχήν πρώτα απ' όλα έτσι όπως το βλέπω εγώ, αυτό είναι για να στέκεται βιδόνατα από κάτω, οπότε φαίνεται περίεργος ο κονβέρτορας αυτός, πρέπει να τον δω λίγο. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι για να στέκεται η κάμερα σου επάνω. Κάνει slide και στερεώνεται. Απλά δεν είναι ελαστικό. Α, είναι ελαστικό από τα πλάγια, οπότε ναι, εντάξει. Και για το smartphone, όντω ισχύει. Το είδα έτσι και λέω δεν ανοίγει, αλλά ναι, όχι, ανοίγει και από τα πλάγια, εντάξει. Λοιπόν, έχει μέσα αυτό εδώ το button, το οποίο είναι bluetooth button, πολύ χρήσιμο και όχι μόνο για τα κινητά. Που το συνδέεις, βάζεις την μπαταρία προφανώς. Α πούμε να το σπάσουμε και να ανοίγει, πλάκα πλάκα. Εν τω μεταξύ, πες να ξεκολλήσω ολόκληρο αντί να βγει το button από πίσω, anyway έχει on off διακόπτη επάνω και είναι, έχει τυπικά ένα press button είναι το οποίο πατάς και βγάζεις φωτογραφίες σας σύρματα το κινητό αν στήσεις το τρίποδο κάπου με το κινητό σου χρήσιμο είναι και πάμε στο τρίποδο αυτό καθ' αυτό το οποίο πραγματικά είναι από τα πιο τουμπάνα τρίποδα που έχω δει είναι αρκετά βολικό και καταρχήν πρώτα απ' όλα θα το ότι είναι αρκετά μεγάλο σε ύψος είναι γύρω στα έτσι με πια γύρω στα 25, με 30 εκατοστά σε ύψο, έχει το ωραίο ότι μπορεί και το διπλώνει όπω θε εσύ. Δηλαδή μπορεί να το στερεώσει πάνω σε δέντρο, σε κλαδιά. Δηλαδή, αν βγει έξω, μπορεί να το στερεώσει, να το γατζώσει πάνω σε πράγματα και στέκεται. Και είναι αρκετά ανθεκτικό. Είναι... Έχω αυτά τα με τα μπαλάκια, τα... τα τρίποδα, τα οποία ξεκολλάνε. Αυτό εδώ είναι ανθεκτικό γιατί αυτό με τα μπαλάκια, τα τρύπα τα θυμώνω πω λέγονται τώρα αν τα γυρίσεις γύρω γύρω και τα στερεώσεις ε, χαλάνε πολύ εύκολα και ξεκολλάνε και βγαίνουν ενώ αυτό είναι μονοκόμματο, έχει βασικά είναι πολύ δυνατό wow επίσης έχει βάση εδώ έχει πάρα πολλά κονβερτοράκια και το οποίο είναι πολύ καλό βιδώνει ξεβιδώνει αυτό εδώ για να στερεώσει την κάμερα σου και επίση έχει και να μπορεί να τη στρέψει υπογωνία. Κάτι το οποίο τα πολύ απλά τρύποδα το έχουν, απλά θέλει λίγο μόνο τέτοιο. Εδώ, εδώ τη βιδώνει και κάθεται στερεά. Wow. Αυτό θα το χρησιμοποιήσω κυρίω. Για να δούμε, έχω, φέρ, έχω φέρει και την. Τέτοια, θα σα πω που το χρησιμοποιήσω. Έχω φέρει και την ε, Xiaomi την ε, 4K τη μικρή. Εντάξει, προφανώ είναι για να στερεώνει και καμερούλε και βιντεοκάμερε και οτιδήποτε. Ε, το βλέπετε. Μπορεί να το φέρει υπογωνία. Λοιπόν, το πλάνο μου είναι το εξή: Επειδή καλοκαίρι έρχεται και όχι μόνο, ίσω να βγω να κάνω και εξωτερικά πλάνα. Θα ήθελα ένα τέτοιο κυρίω πρώτα απ' όλα για να στερεώνω τη δεύτερη κάμερα ή το κινητό ή οτιδήποτε, και κατά δεύτερον να μπορώ να στερεώνω και ένα μικρόφωνο, ένα μαγνητόφωνο MP3 recorder το οποίο έχω παραγγείλει και θα έρθει τώρα σε λίγε μέρε. Το αγόρασα εδώ από Ελλάδα, θα σα το δείξω για να βελτιώσω το κανάλι. Οπότε σκεφτόμουν ότι θα μπορώ να το παίρνω μαζί και να το χρησιμοποιώ. Και σα είπα, το αγνοούσα παντελώ, το είχα ξεχάσει ότι το είχα σε μια γωνιά και ούτε καν το είχα δει. Και το είδα χθε χαζεύοντα στο Amazon. Και λέω, ρε φίλε, έχω ένα τέτοιο ακριβώ όλο ίδιο. Στο Amazon, πάνε οι τιμέ του γύρω ακριβά, πάει πάνω, πάνω από 30-40 ευρώ. Αυτή η τιμή, νομίζω, είναι αρκετά οικονομική. Θα σα βάλω, βέβαια, δεν θυμάμαι πόσο πάει τώρα που κάνω το βίντεο. Θα σα βάλω να το δείτε. Επίση, μπορεί να το βγάλει αυτό από εδώ, μπορεί να κάνει διάφορα όμορφα τέτοια. Α, ah, έχει πάρα πολύ μεγάλη παραμετροποίηση. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και τι με το OK, είναι OK, είναι normal. Είναι Blitzwolf, είναι ποιοτικό. Α, wow. προσωπικά μου αρέσει. Α, ah, απλό τρίποδο θα πει κάποιο. Και όντω είναι απλό τρίποδο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη παραμετροποίηση. Και δεν το περίμενα. Και το ωραίο είναι ότι, και όντω είναι πάρα πολύ ωραίο και θετικό αυτό, το ότι μπορεί να το στερώνει οπουδήποτε θε. Αν βγει έξω σε κλαδιά, αν θε να κάνει πλάνα στη φύση ή οπουδήποτε, ρε παιδί μου, π.χ. πα μια εκδρομή, μαγκώνει και δεν σπάνε και τα βγαίνουν τα ποδαράκια εύκολα όπως σε άλλα οπότε ναι το συνιστώ με να μου αρέσει και θα το χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα αυτό είπα να σα το δείξω γιατί σα ξαναλέω υπάρχουν παραπλήσια που είναι πολύ πιο ακριβά και μπορείτε να το βρείτε κάντε και ένα, μια έρευνα θα έχω τα link στην περιγραφή αλλά κάντε και εσείς την έρευνα σας αν βρείτε κάτι παρόμοιο σε πιο οικονομική τιμή υπάρχουν πάρα πολλοί κονβέρτες και πολλά τρύποδα σε οποιοδήποτε μορφή με αυτά τα πόδια τα οποία χρησιμοποιούνται για να αλλάζουν θέση συνέχεια. Τέλο πάντων, αυτό από μένα. Τσεκ, τεκνάω, εδώ και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σα, παιδιά!